Καλησπέρα σας. Τα ηχοχρώματα που ετοιμάσαμε για σας είναι ένα μουσικό τηλεοπτικό περιοδικό διάρκειας 45 λεπτών περίπου, με ποικίλα θέματα και στόχους την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή σας σε ό,τι αφορά στο χώρο της μουσικής γενικότερα. Σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε 5 διαφορετικά μουσικά θέματα. Το Γιώργο Ζαμπέτα, τον διάσημο κιθαρίστα Μανίτας Δε Πλάτα, το Γιάννη Λογοθέτη, το συγκρότημα Χίλια Χρόνια Τζαζ και τον ηθοποιό Δάνη Κατρανίδη που θα τραγουδήσει για σας. Σήμερα το ρεπορτάζ έκαναν η Μαλβίνα Κάραλη και η Άννα Μακράκη. Και τώρα το πρώτο μας θέμα. Το Γιώργο Ζαμπέτα το ξέρουμε όλοι. Ο συμπαθής καλλιτέχνης με το ιδιόρυθμο χιούμορ είναι ένας από τους καλύτερους εκτελεστές μπουζουκιού και συνθέτης με πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Ας μην πούμε όμως περισσότερα και ας αφήσουμε καλύτερα τον ίδιο τον Γιώργο Ζαμπέτα να μιλήσει, να παίξει μπουζούκι και να τραγουδήσει για τα ηχοχρώματα. Κύριε Ζαμπέτα, ποιος ήταν ο πρώτος σας δίσκος? Το 1951 ένα τραγούδι είχα κάνει τότε στη δισκογραφία, ηχθρά αποτυχία, και μετά πάμε πάλι για άλλα. Αυτό το τραγούδι ήταν πριν κάνετε το γάτο. Μου λέγει παλιά ο Παπαϊωάννου, ναι, το γάτο τον έκανα το 1952. Ναι. Με τον Παπαϊωάννου. Τι ακριβώς κάνατε τότε δηλαδή? Έκανα το γάτο μέσα διαστηματικά μέσα στο δίσκο. Έλεγε για ένα γάτο. Την εποχή με τα κεριά ήταν τότε. Δεν ήταν τώρα η κορδέλα που γυρίζει. Ναι. Και κάνατε 3 νιάου σε αυτό το δίσκο. Μου φαίνεται παραπάνω. Μάλιστα. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι παραπάνω. Νιάου. Και μέχρι σήμερα πόσα τραγούδια έχετε κάνει? Κάνει μια 200. Πώς βλέπετε το τραγούδι σήμερα? Το τραγούδι, ναι. Ποιο τραγούδι? Γκρινιάζουν όλοι οι συνθέτες ότι είμαστε σε άσχημο δρόμο και το τραγούδι δεν πάει καλά. Και... ναι. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα? Ποια κατάσταση, Ελλάδα? Ποιο τραγούδι? Ούτε τραγούδι υπάρχει, ούτε κατάσταση υπάρχει. Αυτά τελειώσανε, πάει. Γιατί τελειώσανε? Ανήκουν στο παρελθόν. Γιατί τα καταστρέψανε. Γιατί τα καταστρέψανε. Πέσανε με τις διαφημίσεις, με τα απορρυπαντικά μέσα στα τραγούδια. Τα τραγούδια δεν είναι απορρυπαντικά. Τα τραγούδια πρέπει να λέγονται για το λαό. Να είναι σε επαφή ο καλλιτέχνης, ο τραγουδιστής ή ο συνθέτης σε επαφή με το λαό. Όχι ο λαός με το συνθέτη και με τον τραγουδιστή. Πρέπει να τα λέει και να έχει και επαφή για να τον εψωνίσει, να δει τι θέλει. Σήμερα δεν μπορεί να τον εψωνίσει τον κόσμο. Καταλάβατε? Γιατί δεν μπορεί να τον ψωνίσει? Γιατί είναι ο ίδιος αψώνιστος. Σας έχετε γράψει όλων των ειδών τα τραγούδια πάνω σε κάθε ρυθμό. Ναι. Ταγκό. Ναι, ναι, έχω ένα δίσκο τέτοιο, έχω ένα δίσκο τέτοιο. Και ρούμπες και απ' όλα. Ναι, ναι. Ωραία, για ας κάνουμε αρχή λοιπόν. Να παίξουμε ένα τραγούδι τι από αυτά. Ναι. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Ο Λυσάνδρος και ο Μπακουλής παρέα με το Κουλί, απροβράδεις αράζανε στο στάβλο του Φραγκούλη. Φραγκούλης παίζει μπαγλαμά, αλλά Φραγκούλης τραγουδάει. Με 10 γειτονιές ο κόσμος ξαγρυπνάει. Μη μιλάς καθόλου, κάτσε στη γωνιά, παίζει ο Φραγκούλης μια γλυκοπαινιά. Σβήσε το λιχνάρι και δεν θέλω φως. Μη μιλάς καθόλου, παίζει ο αητός. Κύριε Ζαμπέτα, εσείς είχατε τους δικούς σας. Όχι, δισκάλους. Όχι, κύριε Ζαμπέτα, τώρα με απομακρύνεις από τη συζήτηση. Ωραία. Στα ίσα, Ζαμπέτα. Λοιπόν, Ζαμπέτα, είχες τους δικούς σου δασκάλους. Ναι. Έτσι είχατε. Τους δικούς δασκάλους, τον Παγιαντέρα, τον Παπαϊωάννου, ναι, τον Τιτσάνη, τον Μάρκο. Ναι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Το Χατζηχρήστο. Χατζηχρήστο. Μην τους ξεχνάμε. Εντάξει. Ναι.
Από εκεί και πέρα τι γίνεται με το έντεχνο λαϊκό? Το έντεχνο λαϊκό, δηλαδή. Από Χατζηδάκη, έντε... Θεοδωράκη και κάτω. Από Χατζηδάκη. Πώς ναι. τα βλέπεις τα πράγματα? Κοίταξε να δεις. Χατζηδάκης είναι... δεν είναι ιστορία. Χατζηδάκης είναι βωμός. Ναι. Χατζηδάκης έχει... έχει ξεκινήσει και ερχόταν στις κατόγες που παίζαμε. Καθόταν όλη τη νύχτα και το άρπαζε το πράγμα το νυχτερινό από πελάτες μέχρι μουσική. Το έκανε αίμα του, ψυχή του. Και τώρα, οτιδήποτε και αγράψει ο Χατζηδάκης, είναι αυτό το πράγμα. Το βλέπεις, φαίνεται. Επίσης, στα φρέσκα, τόσο περισσότερο ακόμα δυναμικός είναι και στα παλιά. Ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, για μένα ναι, για μένα ναι και για τη γνώμη τη δικιά μου, δεν υπάρχει δεύτερος να τον, έστω να τον μιμηθεί. Τελείωσε η ιστορία. Πάμε στο Θοδωράκη. Παρόλο που με το Θοδωράκη είχα συνεργαστεί μαζί του το 1963. Είχαμε κάνει ένα δίσκο, η γειτονιά των Αγγέλων. Εγώ παίζω, ο Θοδωράκης διευθύνει, ξέρεις, απλώνει τις χερούκλες, να πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, κάναμε το δίσκο. Μεταγενέστερα να πούμε, τραβήχθηκε αλλιώτικα. Και που σχολιάζατε με τον Μπουζούκι? Όχι, που σχολιάζαμε ήταν με το Χατζηδάκη. Με το Θοδωράκη. Μετά κάνει, να πούμε, ο Θοδωράκης άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Δεν έχει καμία συνάντηση. Καμία συνάντηση με το Χατζηδάκη. Είναι δηλαδή, ακούς το ένα πράγμα αναλλιώτικο, το άλλο πράγμα αναλλιώτικο.
και ξαναγυρίζουμε λοιπόν στα σουξέ. Ναι. Για τα τραγούδια. Λοιπόν, τα τραγούδια μου είναι λίγα, μετρημένα. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύνολο γύρω από 100-200 τραγούδια έχουν μείνει κανιά 30, 40, αλλά και τα 40 σουξέ. Παραδείγματος χάρη, το Σίκο χόρεψε Συρτάκι. Έχει κάνει μερικά εκατομμύρια δίσκους στο εξωτερικό και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στο εσωτερικό. Το Σίκο χόρεψε Συρτάκι με τον Αλέκο το Σακελάριο, αυτό που τραγουδάει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Αν θυμάσαι σε μια ταινία, η κόρη μου σοσιαλίστρια, άθρο πρώτο, άθρο δεύτερο. Μερικά εκατομμύρια δίσκους έχει κάνει ένα άλλο τραγούδι μου, το οποίο λέγεται... Να έχεις υπόψη όμως ότι εγώ δεν γράφω τραγούδια, σάχνω. Ναι. Δεν ξέρω να γράφω. Ναι. Σάχνω. Μάλιστα. Για να ξυγιόμαστε κιόλας. Ένα άλλο τραγούδι που λέει «Χάθηκες». Δεν έχει δρόμο να διαβώσω, κάκι να περάσω. Μερικά εκατομμύρια στο εξωτερικό και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στο εσωτερικό. Τα Δειλινά, μερικά εκατομμύρια όξο, μερικές χιλιάδες μέσα. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά με το σταμάτι τον Κόκοτα, τον Κοκό. Μερικές χιλιάδες μέσα, μερικά εκατομμύρια έξω. Και ποιον άλλον είχαμε, έχουμε και άλλα. Με τον Τόλι τον Βοσκόπουλο, αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Μερικά εκατομμύρια όξο, μερικές χιλιάδες μέσα. Με τη Μαρινέλα, σταλιά, σταλιά και αχόρταγα. Μερικά εκατομμύρια όξο, μερικές χιλιάδες μέσα. Να προχωρήσω. Να προχωρήσω. Όχι, φτάνουν, τρομάξαμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά που μου είπες είναι τραγούδια που τα περισσότερα που από αυτά τα σάξα. Δεν τα έγραψα. Ναι. Δεν ξέρω να γράφω μουσική. Ναι. Ούτε ξέρω να διαβάζω μουσική. Να ξυγιόμαστε. Ναι. Ξέρω να σάχνω μουσική. Ωραία. Η οποία έρχεται. Έρχεται από το από όξο, από μακριά πέρα από τους πλανήτες, από αυτό τη φύση, από τη φύση. Τώρα τα σημερινά τραγούδια, ναι, ισχυρίζονται πολύ ότι δεν μπορούν να τραγουδηθούν. Ο κόσμος, ναι, δεν τραγουδάει, τα τραγούδια δεν τραγουδιούνται. Τι συμβαίνει, φταίνε οι ερμηνευτές, αυτοί που τα ερμηνεύουν τα τραγούδια και τα δίνουν στον κόσμο και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ούτε από λόγια, ούτε από μουσική. Γίνεται μια μπερδεμένη ιστορία μέσα σε αυτό. Οι ερμηνευτές. Ναι, οι ερμηνευτές και οι ερμηνευτές, ναι, αυτοί που τα λένε, ναι, αυτοί που τα σάξανε, ναι, που δεν ξέρουν ότι οι ερμηνευτές πρέπει να τα πούνε όπως πρέπει και τα λόγια καμιά φορά είναι πολύ μπερδεμένα και ο κόσμος, η μελωδία, παλατζάρι, πέρα, δόθε, σούρτα, φέρτα, ναι, χωρίς να είναι ελληνική. Ναι. Είναι και το άλλο το στυλ. Πάμε ένα τραγουδάκι, πάμε ένα τραγουδάκι και, εσένα, και συνεχίζουμε. Ένσταση, ένα λεπτό. Και εσένα, ναι, δεν είναι ελληνική η μελωδία σου όμως πάντοτε. Ποια? Η μελωδία σου δεν είναι πάντα ελληνική. Έχεις κάνει και ταγκό, έχεις κάνει και ρούμπες. Ελληνικά όμως. Ελληνικά. Δεν έχει σημασία. Α. Δεν έχει σημασία. Το τέμπο είναι 2/4 όλα. Ένα μπορεί να είναι ελληνικό. Όλα δύο. Δεν μπορούμε... Ένα βάλς με τον μπουζούκι που είναι ελληνικό. Όλος ο κόσμος βαδίζει ένα-δύο με τα πόδια. Ναι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να βαδίζουν με τα χέρια. Ναι. Έτσι, ναι, ναι, βαδίζουμε κι εμείς. Ένα-δύο. Τι είπα να πει, ταγκό 2/4 είναι, ναι, γίνεται και χασάπικο. Και το βάλς και το καλαματιανό γίνεται να πούμε αυτό που λοιπόν, χορεύαμε την εποχή. Να πάμε ένα κλασικό εκείνη τραγούδι όμως. Μην πάμε, ναι, βάλς ή ρούμπα, να πάμε τον Πενιντάρι. Είναι ένας νέος της εποχής.
σαν εραστή.